πάμε σε ελληνοτουρκικές συνεργασίες στον χώρο του τραγουδιού. Οι οποίες φυσικά. Έχουν γίνει πολλές δηλαδή. Έχουν γίνει αρκετές και έγιναν βασικά τη μέσα Μαντώ, από κάτι. Θυμάμαι. Ναι. Μπράβο. Η Άντζελα Μαντώ, σίγουρα θα με κάνει. Τη Σερτά Μπερενέρ, το φως. Φως! Ασκ! Το ξέρεις εσύ στα τουρκικά, έτσι. Ασκ! Ωχ, κουζού το δω. Κι άλλε νερέ, όπω. Α, το έχει, ε! Ωραίο τραγούδι. Είσαι εσύ, ρε ψηλέ. Μπράβο, ρε φίλε. Αδικήσε εδώ πέσα. Όπερα, όπερα. Βγες έξω στους δρόμους και βάλε τα τραγούδια σου παντού. Με ντότσουν. Και πουλά και κανένα καρπούζι. Μας είναι με ντότσουν. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία. Αλλά είχαμε και τη Χάρη Αλεξίου, η οποία είχε συνεργαστεί με τη Σεζάν Αξού. Και με το κομμάτι, με το ίδιο βήμα θα γυρίσω. Σου έχω και τα ταχτυρίδια. Δεν είναι να τα προλαβαίνουμε. Μην βιάζεσαι. Πού είστε, σε πάω στα έντεχνα. Και τα λέτε γρήγορα, μην τελειώσει ο χρόνος. Αξού ή Αψού. Όχι, Αψού. Α, επαναπογίτσε, γι' αυτό ρώτησα. Και φυσικά είχαμε και Λεπά. Έτσι, τρομερή συνεργασία, αλλά και Άντζελα τρομερή συνεργασία. Η Άντζελα με ποιον είχε κάνει συνεργασία. Η Άντζελα με τον Τολγκά Φουτεσί. Ποιο τραγούδι είχαν πει. Σεβίωρουμ. Αλήθεια. Σεβίωρουμ. Ναι. Δεν που ξέρω πώς στα ελληνικά ήταν για σένα αλλιώνω. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Ναι. Να το. Το έχεις. Μοιάζει όπως τα σύμικρη. Σύνορα ο έρωτας δεν έχει. Γι' αυτό θα ζήσουμε μαζί. Όπα. Εσύ του ήξε. Mesafeler kısalır, aşkın sınırı yoktur, beraber yaşlanacağız. Seviyorum ya sen ayrılma, bu sagapo Πριν σε ποθήσω πιο πολύ. Το 1999, λίγο μετά τους φωνικούς σεισμούς σε Τουρκία και Ελλάδα, δύο σπουδαίες φωνές, η Χάρης Αλεξίου και η Σεζάν Αξού, σμίγουν επί σκηνής, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά στο Παλάς, στην Αθήνα. Οι δυο τους ηχογραφούν και ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Με το ίδιο βήμα θα γυρίσω», σε μουσική της Αξού και στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Αυτή ήταν ίσως η απαρχή για δισκογραφικές συνεργασίες ανάμεσα σε δύο γείτονες χώρες, την Ελλάδα και την Τουρκία. Το 2000, η Μαντώ και η Σερτά Μπερενέρ συναντώνται στο στούντιο για να ηχογραφήσουν ένα δίγλωσσο ντουέτο, το Φως, που στα τουρκικά τυκλοφορείται Ask. Τις 30 αφή, μια σταυτή. Η Λε Κότς είχε τραγουδήσει το 2003 σε μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα για την ταινία «Πολίτικη κουζίνα». Το 2016 η τουρκάλα τραγουδίστρια συναντήθηκε με τη Γλυκερία. Στο δίσκο της τελευταίας «Ακολούθησα ένα αστέρι». Οι δυο τους ερμήνευσαν μαζί τις 30 φιλιά στα φύλλα, ένα παραδοσιακό τραγούδι της Μικράς Ασίας. Γεννήθηκα εγώ σε βιολούν στο σαμόστο χρόκυπη. Ο Λευτέρης Πανταζής κυκλοφόρησε το «Σε βιωρούμ, να σ' αγαπώ» σε μουσική της ζωής στη Γανούρια με την τουρκάλα τραγουδίστρια Γκιοκνούρ Ονούρ. Σε βιωρούμ για σένα λιώνω, που σ' αγαπώ δεν μετανιώνω, σε βιωρούμ. Με τον Τούρκο pop star Τόλγκα Φουτάση συναντήθηκε η Άντζελα Δημητρίου στο τραγούδι «Σε βιωρούμ, για σένα λιώνω». Ο Γιώργος Μαζονάκης ερμήνευσε περισσότερα από ένα τραγούδια που έγραψε για εκείνον ο Τούρκος Φετάχ Καν. Οι δυο τους συναντήθηκαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία και τραγούδισαν μαζί το «Έλα να δεις». Το ντουέτο της Κέτης Γαρμπή με τον Τούρκο συναδελφό της Μπουράκ Ούτ γυρίστηκε και σε βίντεο κλιπ στη Μύκονο με τους δύο ερμηνευτές. Το «Κοίτα σ' αγαπάω» κυκλοφόρησε σε μουσική του Θάνου Γιώργουλά και στίχους της Ναταλίας Γερμανού. Μας. Ναι. Καλά, αυτοί μου κάνουν ολόκληρο αφιέρωμα με τουρκικά τραγούδια, ναι. Επειδή έρχομαι στην εκπομπή να μιλήσω για την παράσταση στην οποία θα παίξω εδώ στην Ελλάδα. Και αλλάζει θα γυρίσει η Τουρκία και θα λέει ρε εσείς παιδιά, πήγα σε μια εκπομπή. Αλλάζει ρε ένα συνταγή και κάνει χιουνκιόρ μπεγεντή. Γιατί θα το πεις το καλεσμένο. Μια εκπομπή εκεί στην Ελλάδα.
παίζανε δικά μας τραγούδια συνέχεια. Τα έχουν πάθει οι άνθρωποι. Γιατί, παιδιά, μας αρέσουν πολύ και οι ήχοι είναι ίδιοι. Έτσι, να τα λέμε. Γουστάρουμε. Και οι σύγχρονες συνεργασίες, πολλά καλά κομμάτια όπως αυτό του Μαζό. Ξέρεις κανένα να τραγουδήσεις. Ξέρεις τι, σκαλώνω πολύ με τα τουρκικά κομμάτια γιατί αυτοί τραγουδάνε και τα σύμφωνα. Εμείς είμαστε λέει. Αυτοί τραγουδάνε και τα μήνυμα. Λένε. Είπες, αλλά ωραία το είπες. Δεν ξέρω το λέω. Τίποτα δεν είπα, δεν είχε κάτι. Μου είχαν βάλει χέρι οι Τούρκοι. Πολύ ωραίο κομμάτι αυτό. Όταν κάναμε wipe out με τους Τούρκους κάτω στην Αργεντινή, εγώ έβγαινα κάθε πρωί και με έπιανα, άκουγα τη γλώσσα τους και έψελαν μόνο, έλεγα τα δικά μου. Ας πούμε, μέχρι που μου βάλανε χέρι τύπου σταμάτα το, γιατί τους προσβάλλεις. Έβγαινα μόνος μου, σαν η μάμης κάνει μια. Και μπορεί οι λέξεις που σχηματίζει να τους βρίζουν, το ξέρεις. Παιδιά, έκανα 2 χρόνια συναυλίες με την Κλικερία. Έχω παράσημα. Τι φωνάρα, ρε γυναίκα, τι φωνάρα. Φωνάρα.